Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε στο Newsit σε 2 λεπτά αυτή την 5η 9 Ιουνίου του 2011. Είμαι η Αθηνά Σκορδιαλού από τα στούντιο του Newsit.gr. Κλείδωσε ο κεφαλικός φόρος και τα χαράτσια στα ακίνητα. Για την ακρίβεια, αργά χθες τη νύχτα κλείδωσαν τα περισσότερα από τα μέτρα που σχεδιάζεται να εφαρμοστούν άμεσα. Στόχο να εξοικονομεί το κράτος σχεδόν 1 δισεκατομμύριο το μήνα μέχρι το τέλος της χρονιάς. Διαβάστε περισσότερα στο Newsit. Ως εδώ. Αν θέλετε, βάζω υποθήκη και το σπίτι μου στο Καστρί, είπε ο Γιώργος Παπανδρέου στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Παραλύει σήμερα το κράτος από τις απεργίες. Διαβάστε στο Newsit όλο το απεργιακό πρόγραμμα της ημέρας. Απαντήσεις στις απορίες σας για τις αλλαγές που φέρνουν στη ζωή μας τα νέα μέτρα. Είναι σήμερα ο φοροτεχνικός Ορέστης Ειμένης. Το live event θα ξεκινήσει στη 1 και θα ολοκληρωθεί στις 3 μόνο στο Newsit. Διαβάστε επίσης τι παγίδες κρύβονται στη διατροφή μας το καλοκαίρι. Ποιες είναι οι πιο καθαρές παραλίες της Αττικής. Μια ματιά στον καιρό, ανεβαίνει η θερμοκρασία ενώ υπάρχει πιθανότητα βροχής. Το θερμόμετρο θα δείξει μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου αύριο. Ας δούμε τώρα τα θέματα διεθνώς σήμερα στο διαδίκτυο και στα social media. Πολλές συζητήσεις γίνονται και σήμερα για το Facebook, το οποίο πρόσθεσε τη δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης προσώπων, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες από πολλούς χρήστες. Αρχίζουν οι προβολές της ταινίας Super 8 στην Αμερική και ανυπόμονοι θεατές από ολόκληρο τον κόσμο μοιράζονται ήδη πληροφορίες από το διαδίκτυο για τη νέα ταινία, που γεννήθηκε με τη συνεργασία των διάσημων Steven Spielberg και J.J. Abrams. Στη χώρα μας βγαίνει στους κινηματογράφους στις 16 του μήνα. Στην Ινδία, εκνευρισμένοι ελέφαντες μπήκαν μέσα σε πόλη και τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε. Το βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο είναι σήμερα ένα από αυτά με τα περισσότερα κλικ. Ο γιος του ηθοποιού Nicolas Cage μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ψυχιατρική αξιολόγηση μετά από βίαιο επεισόδιο μέσα σε εστιατόριο. Η μητέρα του τόσο έχει αρχίσει ήδη και κάνει τις πρώτες δηλώσεις στα μίντια, υποστηρίζοντας ότι για τη βίαιη συμπεριφορά του γιού της φταίει ο παπάς, ο Nicolas Cage. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο newsit.gr και μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας βρείτε και στις σελίδες μας στο Facebook και στο Twitter.